Κόσμος πάει και έρχεται. Έτσι. Άλλοι, σήμερα άλλους άλλαξαν στο στούντιο. Άλλοι πάνε και έρχονται μετά από εμάς. Εμείς εδώ, έτσι, σταθερά. Μην χάσουμε. Εδώ. Έλα, σαν το σκύλο με το γάτο. Είναι πάλι εκπομπή σαν το σκύλο από σήμερα, καθότι φυσικά ο ρεπόρτερ είναι στο κέντρο του ρεπορτάζ, εκεί που πραγματικά αυτές τις μέρες χτυπάει η καρδιά του Άρη. Στα 3-5 πηγάδια από σήμερα, νομίζω ότι όλοι ζηλεύουμε. Αυτές τις 14 ημέρες, 3-5 πηγάδια μέσα στον Αύγουστο, νομίζω είναι ιδανική περιοχή για να βρίσκεσαι, ό,τι καλύτερο. Έτσι. Και να ασχολείσαι έτσι με τις προπονήσεις και όλα αυτά. Είναι πολύ ευχάριστο, νομίζω. Οπότε μαζί θα είμαστε γενικότερα αυτές τις μέρες. Να ξέρετε, θα έχουμε και το ρεπόρτερ, φυσικά, από εκεί. Θα τον έχουμε όσο το δυνατόν σε πιο χαλαρή κατάσταση. Τώρα, σήμερα, πρώτη μέρα, όπως καταλαβαίνετε, το ενδιαφέρον είναι τεράστιο. Τεράστιο. Δηλαδή, σας ακούω και εσάς στον δρόμο, ήσασταν δηλαδή πολύ με σταμάτησαν και με ρωτούσαν πότε θα μιλήσουμε για την προπόνηση του Άρη στα 3-5 πηγάδια. Το καταλαβαίνω. Ωραία. Θα τον έχουμε λίγο πιο μετά σήμερα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, σήμερα, πρώτη μέρα, πρέπει να δείξουν λίγο καλό πρόσωπο οι συνάδελφοι που είναι εκεί. Ναι, καλησπέρα. Έλα, ρε σκύλε. Τι έγινε, ρε φίλε, τι γίνεται. Σε προτιμάω γατόπαρδο, γιατί τα λέω, δεν ξέρεις, είναι τα πιο έξυπνα. Όχι ρε, γάτες είναι οι άλλοι που λείπουν, εμείς δεν τρώμε, εδώ μένουμε. Σκύλοι. Ναι. Τι έχουμε. Χριστός. Καλά ρε φίλε, επειδή άγια σου παράσταση περισσότερο, η μοναξιά, ξέρεις, είναι πολύ άνοστο. Τίποτα ρε. Με έχουν παρατήσει στο σπίτι, πήγανε Χαλκιδική. Με έχουν παρατήσει εδώ πέρα, πήγανε στις τέτοιες. Άστο. Ναι, ναι. Κάπως έτσι νιώθω και εγώ, γι' αυτό ξεδίνω και παίρνω εδώ έτσι. Γι' αυτό όμως έχουμε, φίλε, τους τετράποδους φίλους, είτε είναι γάτι, είτε είναι σκύλο, οτιδήποτε. Ωραία, οι οποίοι κρατάνε παρέα. Έχω το δικό μου που με ζαλίζει, το δικό μου το γάτο, είναι 9 χρονών, να πούμε. Με το φαγητό, να πούμε. Μέχρι πόσο πάει ο γάτος, καλέ μου ψηλέ. Τραβάει. Έχω για 15. Α, πάει μέχρι τόσο, εντάξει, έχουμε ακόμα, καλά είμαστε. Ναι, είναι μακριά, τέλος πάντων, πώς θα έρθει εκείνη η ώρα. Ναι. Γιατί τον πήρα από νεογέννητος. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, είχα μια έτσι, πήρα στον Κούση και μιλούσαμε για τα αστέρια. Ναι. Λέω ρε παιδί μου, έτσι χαρακτολογώντας, εμείς έχουμε 10 τίτλους. Mm-hmm. Λέω ρε παιδί μου, οι Αργιανοί είναι ικανοί, δηλαδή αν στο ποδόσφαιρο είχαν 7 κύπελλα και 3 πρωταθλήματα, να βάζανε ένα αστέρι. Και κάπου εκεί ξεκίνησε η διαφωνία. Βγήκε ένας άλλος ο κρατής, λέει, εμείς λέει στον μπάσκετ. Κάτσε ρε φίλε, καταρχήν τα αστέρια είναι τα πρωταθλητριών. Πρόλογα, από εκεί ξεκινάμε. Η βαθμίδα, πώς πάει. Μετά πάει η δεκάδα πρωταθλημάτων. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Συμφωνείς, διαφωνείς, ναι, ναι. Μου λες. Ναι. Ναι. Επίσης, εντάξει, και τα ευρωπαϊκά στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ, βλέπεις, δεν τόλμησε να βάλει, ενώ έχει 2 ευρωπαϊκούς τίτλους, 2 αστέρια, ρε παιδί μου. Δεν τόλμησε να το κάνει. Κάτσε ρε, εσύ, περίμενε. Για να μην γελιοποιηθεί. Το αστέρι, εγώ ξέρω ότι πάει στη δεκάδα. Έτσι ξέρω εγώ. Α, μπράβο, στη δεκάδα, ναι. Ο Άρης, ό,τι και στο χόκι είναι πάρει τίτλο, θα βάλει αστέρι. Καλά, κοίταξε, από την άλλη, δηλαδή, είναι και ο Παναθηναϊκός. Βλέπεις ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο που έχει 20, πώς δεν έχει 20 πρωταθλήματα. Δεν ξέρω, λογικά ναι. Δεν έχει βάλει δύο αστέρια, βλέπεις τη φανέλα του καταστέρι. Όχι. Ναι, αλλά υπάρχει ο Παναθηναϊκός στο πάρκο που έχει 6 αστέρια στη φανέλα του Παναθηναϊκού. Αυτά είναι πρωταθλητριών, αγόρι μου. Αυτά είναι πρωταθλητριών. Ναι. Πρωταθλητριών, δεν μιλάμε για κόρας και... Αν και το ένα είναι τζούφιο, άμα θυμάσαι ήταν η... Σου προλίγα. Ναι, με την Γνώρ που έπαιξε. Ναι. Ναι, εκείνο εντάξει, το θεωρώ ψηλό τζούφιο. Ήταν η μέρα που έπαιζε ο ΠΑΟΚ τελικό στην Αθήνα με τον Γάβρο το 2001. Ναι. Με τον Ποντίρογκα. Ναι. Αν τζούφιο ξεντζούφιο, δεν το πήρε. Εντάξει, θεωρείται σαν πατριών, α πούμε. Ναι. Αλλά ξεκίνησε έτσι μια διαμάχη χαριτολογώντα. Έλεγα παιδί μου ότι η Αριανή είναι ικανή, α πούμε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή μπορεί να μου πει ένα αστέρι. Όχι, ο ΠΑΟΚ δεν θα το κάνει φυσικά. Δεν θα θέλεις να βάλει ένα αστέρι. Όχι ρε φίλε, όχι. Γιατί επειδή έχει πάρει 7 κύπελλα και 3 πρωταθλήματα, όχι. Αστέρι σημαίνει 10 πρωταθλήματα στην ξεφτύλα τουλάχιστον, για αρχή. Ναι. Και πρωταθλητριών. Εντάξει. Okay. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ένα στατιστικό. Η Μπάγερ Μονάχου που λένε ότι είναι Ολυμπιακός, ας πούμε, της Γερμανίας, έτσι δεν είναι. Ναι. Ξέρεις πόσα πρωταθλήματα έχει. Πόσα. 29. Από το 59 και μετά. Ναι. Όχι, γενικά στην ιστορία, αν εξαιρέσει τα 8 χρόνια πολέμου, 9, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πόσες διακοπές πρωταθλημάτων είχαν, έχει την Μπάγερ, ας πούμε, δεν έχει ούτε ο Ολυμπιακός,
λέει ότι έχει 44-45 ας πούμε. Προσμετράει ας πούμε και το 28 και το 33 και το 35. Αυτές οι ίδιες διαγιανοί ότι άλλα και τα δικά μας μετράνε, καταλάβεις. Η Μπάγερ όμως έχει 29 πρωταθλήματα, αυτά που θεωρούνται από το 59. Δηλαδή το Αμβούργο ξέρεις πόσα πρωταθλήματα έχει. Πόσα. Γύρω στα 9, 10, κάπου εκεί. Διάβαζα έτσι σε ένα βιβλιαράκι πριν 3 χρόνια την ιστορία της Bundesliga και είδα ότι πολλές ομάδες έχουν από πεντάδα και πάνω πρωταθλήματα. Gladbach, ξέρω εγώ, Kaiserslautern, μη σου φάνει παράξενο δηλαδή. Μάλιστα. Okay. Τέλος πάντων, να σου πω μια καλησπέρα, κουράγιο. Τι λέω, καλησπέρα, να είσαι καλά. Αν το επιτρέψουν οι συνθήκες στην πόλη μας, το Σεπτέμβριο θα πάω, αν το επιτρέψουν. Α, το Σεπτέμβριο. Για να φύγω, για να φύγω, καλά, όχι τώρα Σαββατοκύριακο. Ναι, όχι, πέρα από αυτό, δηλαδή σε έχουν ακόμα νέο, πα. Όχι, εγώ τον επιλέγω το Σεπτέμβριο. εγώ τον επιλέγω. Ναι, ναι. Εγώ τον επιλέγω γιατί είναι ωραία φάση για το κοπέζο Σεπτέμβριο. Απλά φέτο δεν έχει γίνει τα πράγματα. Κύρωση, για πες. Ναι, όσο πες, γιατί περιμένω λίγο. Πήρε ένα μπαμπάμ γρήγορα. Η Μπεσίκτα πήρε ένα παίξι σήμερα. Καλό. Τον πήρε το Μενσά. Το Μενσά, δεν ξέρω τον πήρε. Είναι να τον πάρει. Είναι καλό παίξι. Αυτό τον ήθελε και ο Πάουκ. Είχε ασχοληθεί. Λένε ότι πάει να τον πάρει. Okay. Αλλά συζητούσα και με το Στέργιο, ρε εσύ πάλι Μπενφίκα, δεν αντέξω ρε εσύ φίλε, αν τυχόν όχι. Ο Θεός δώσει και περάσω, δεν, δηλαδή θα πεθάνω, Γάνδη. Το Μίτσι δεν μπορώ να το ξαναδώ το Μίτσι, Μίτσι, το Μίτσι δεν μπορώ να το ξαναδώ, δηλαδή Παναγιά μου, Θεέ μου, σε παρακαλώ, δεν μπορώ ρε φίλε, δηλαδή εντάξει, κολλημένη σαν μπαταρία, άγιαξε Μπενφίκα πάνω μου, όχι ρε φίλε. Άντε κλείσε να πάμε σε επόμενο, δάσε καλά. Ο Γιώργος τον Κύρκης, ο Γιώργος. Αναπάντη κάνει την περιοριστική να πούμε. Λέει θα σε πάρω σε 3 λεπτά. Έχω μονάδες. Ναι, αναπάντη κάνει την περιοριστική. Έλα, γεια, έλα, γεια. Ορίστε. Γεια σας. Γεια σας, κύριε. Θέλω να πω στο προηγούμενο ότι εύχομαι να κληρωθεί με την Μπενφίκα πρώτα απ' όλα. Ναι, ρε, με την Μπενφίκα θα παίξει, εννοείται. Αν περάσει. Ναι, αν περάσει. Λέει, θα πεθάνω, λέει να γλιτώσουμε. Θα πέσει με την Μπενφίκα, είναι δεδομένο αυτό. Δεδομένο θα πέσει με την Μπενφίκα. Κάθε φορά από όποια τριάδα, τετράδα αντιπάλων είναι ο πιο δύσκολος με αυτόν. Εκεί δεν έχει να κάνει, κάθε φορά τα ίδια. Λοιπόν, θέλω να πω να ασχολείται με το γάτο του καλύτερα και όχι με τα αστέρια του Άρη. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να αφήσει το τηλέφωνο του, να το πάρουμε τηλέφωνο να το ρωτήσουμε αν εγκρίνει να βάζουμε αστέρι στη φανέλα ή δεν το εγκρίνει. Την επόμενη φορά να το ρωτήσουμε. Δεν το εγκρίνει. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν το εγκρίνει. Δεν θέλει. Ωραία, να το ρωτήσουμε όμως, να μας πει, να πάρουμε τη γνώμη του. Να το ρωτήσουμε, να μας πει, ξέρω. Εσύ ρε, βγαίνεις για να απαντήσεις στο ψηλό μόνο. Ναι. Σε εκνευρίζει, ε. Μισό λεπτό να πω κάτι. Εντάξει, τώρα όλη τη μέρα με αυτό ασχολείται. Τι κάνει ο Άρης, πόσο Άρης, τι έχει ο Άρης, δεν το υιοθετεί ο Άρης αυτό που κάνει. Ωραία, να χαρά. Λοιπόν. Την επόμενη φορά που θα κάνει ο Άρης κάτι και δεν θα του αρέσει, να μας κάνει μήνυση, ρε αδερφέ. Να πει εγώ δεν το εγκρίνω αυτό που έκανε ο Άρης. Θα κάνει πολλές, γιατί δεν εγκρίνει πολλά πράγματα, να ξέρεις. Εντάξει, ας κάνει μήνυση. Να είσαι καλά, για χαρά. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, έχει το ψηλό. Κάθε φορά τα βγαίνει ο ψηλός, δημιουργεί ίντρικα. Κάθε φορά. Ασχολούνται έτσι όλοι μαζί του. Ε? Με το που βγαίνει και δίνει τα δικά του. Ωραία, αμέσως είστε έτοιμοι να τον κατακεραυνώσετε. Ορίστε! Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το φίλο σου, αυτό που λείπει από εκεί. Ναι, το ρεπόρτερ. Και να πούμε ότι δεν είναι για δουλειά, έχω την εντύπωση. Είναι για διακοπές. Τι διακοπές ρε τώρα, ξέρεις εκεί πέρα προπονήσεις κάθε μέρα, ξέρεις τι τραβάνε συνάδελφοι, άσε. Καλά, ναι, άστο, ναι. Δεν με πει. Α, τώρα είναι κάθε μέρα τώρα. Από μακριά, ξέρεις, θα τραβάνε κανένα βίντεο και σου μουτού και. Πήγε και ο Παπαδόπουλος τώρα 14 μέρες λέει θα είναι στο αυτό και θα δουλεύει και θα πληρώνεται. Αυτό είναι αδικία. Αυτό είναι αδικία. Ναι, είναι αδικία. Ναι, είναι από τα καλά της δουλειάς. Χωρίς να πληρώνομαι πες στον Παπαδόπουλο και να κατέβει κάτω το στήλο στη δουλειά που κάνω εγώ. Τον Παπαδόπουλο. Πού να πας, τρία παιδιά πηγαδιά. Ναι ρε φίλο, πάω εγώ εκεί να κάνω ρεπορτάζ. Έκανε ρεπορτάζ σήμερα. Είπε ποιοι ανέβηκε και ποιοι κατέβηκε. Μου είπε χθες, μου λέει χθες, μου λέω... Γιατί το ρώτησα πώς θα το πάμε σήμερα, ας πούμε, σε κάποια φάση. Μου λέει πρωί θα φύγουμε. Λέω οκ. Για να προλάβουμε, για να προλάβουμε, λέει, την άφηξη της ομάδας.
Λέω τι είναι ο Σαββατολόπουλο να τραβήξει ομάδες. Μου λέει να τραβήξει φωτογραφίες και βίντεο. Λέω γιατί δεν θα φτάσει η ομάδα. Εκεί θα μείνει. Τι κούρα στην αστήρε. Πόσα φανελάκια άραγε πήρε να το ρωτήσει αύριο όταν θα επικοινωνήσει. Και τώρα πριν που το ξαναπήρα πριν μπούμε, μου λέει θα πα λίγο πιο μετά γιατί 6,5 ώρα ξεκινάει η προπόνηση. Σαν να κάνει αυτό προπόνηση. Κατάλαβε δηλαδή σαν αυτό. Αν σου λέει έχω προπόνηση τώρα πάρε με πιο μετά. Ναι. Τώρα δηλαδή τον άκουγα που μιλούσε στο προηγούμενο και έκανε ρεπορτάζ του Παπαδόπουλου τώρα. Ναι. Περίμενε λίγο, περίμενε. Ήρθαν οι καφέδες! Όπα, ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, άκου τώρα. Για τον προηγούμενο, τα δικά μας που τα βάζουμε είναι καθαρά τα αστέρια. Αλλά έχουν λίγη βρωμιά επάνω. Έχουν λίγο, ξέρω εγώ, κάποιες ανακοινώσεις. Πότε φωνάζανε, εσύ που θα τα θυμάσαι, κάτι, ξέρω εσύ που θα τα θυμάσαι, ναι. Πότε φωνάζανε Αριανάρα, είσαι τρέλα με το δεύτερο αστέρι στη φανέλα, σε ποιο ήτανε? Στο μάτς με την Προκόμ. Α, με την Προκόμ. Μας κλέβουνε και το Super Cup το 1 που τώρα θα το επαναφέρουνε. Ακόμα ένα. Λοιπόν, αυτό βοήθαμε λίγο. Κάπου το διάβαζα πρόσφατα. Ήτανε θεσμός ή είχε γίνει μια χρονιά κι αυτό? Άκυρε μια φορά και το κάνα και το ξεχάσανε. Και στο ποδόσφαιρο κάνα μια φορά νομίζω και το ξεχάσανε. Ναι, όντως, ναι. Ναι, δεν είμαστε εμείς τώρα για τέτοια πράγματα. Καταρχήν παίζουν οι ίδιοι και οι ίδιοι, ρε φίλε. Δεν παίζει και κανένα άλλο. Κάτι τίτλος είναι, ό,τι και να είναι. Super Cup, δεν κατάλαβα. Είναι πάλι οι ίδιοι και οι ίδιοι παίζουν, ρε φίλε. Εντάξει. Okay. Κατάλαβε. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, τι άλλο έχει? Ζέστα έχει. Εδώ είσαι στη Θεσσαλονίκη ή έχει φύγει? Στη δεύτερη δουλειά είμαι αυτή τη στιγμή, αγόρι μου. Δύο δουλειές κάνουμε. Δύο δουλειές κάνουμε. Γι' αυτό είπα, θα ανεβώ εγώ πάνω για ρεπορτάζ και φέρω τον Νίκο κάτω για να κάνει. Ούτε, να δουλέψει ό,τι δουλεύω εγώ το... και από εγώ να κάνω ρεπορτάζ. Το Σαββατοκύριακο κάπου, ναι. Εδώ σταθερά. Εδώ. Ωραία, μια χαρά. Σταθερά κρατάμε, πώς το λένε, θερμοπύλες. Βαστάμε θερμοπύλες. Έτσι, μπράβο. Ναι, έτσι, ωραία. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, άντε, και επόμενος. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, το Παπαδόπουλο, ρε παιδιά, δείτε, ακόμα και εδώ δεν είναι εδώ. Δημιουργεί hype γύρω από το όνομά του. Έτσι, βλέπετε τι γίνεται. Κουβέντα για το τι κάνει πάνω στα όμορφα 3-5 πηγάδια. Λοιπόν, οι γραμμές είναι πάντα ανοιχτές. 2310-287-888. Είναι λίγο η περίοδος που περνάμε λίγο περίεργη, έτσι. Πολλοί λείπουνε. Όλοι ασχολούνται με το τι γίνεται με το θέμα του κορονοϊού και είναι απόλυτα σεβαστό αυτό και φυσιολογικό. Νομίζω κάπου είμαστε κάθε μέρα περίπου τέτοια ώρα γίνεται γνωστό το τι ακριβώς συμβαίνει με νούμερα, με κρούσματα και με νεκρούς. Σήμερα νομίζω έχουμε πάει στους 5 για σήμερα, έτσι. Οπότε έχει ανέβει ο αριθμός και να δούμε πώς πάμε από εδώ και πέρα, γιατί γενικά τα πράγματα αρχίζουν και ξανασφίγγουν. Δεν ξέρω αν θα σφίξουν στο επίπεδο που σφίξανε Μάρτιο και Απρίλιο. Δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό κιόλας να γίνει. Ωστόσο μπαίνουμε λίγο σε μια διαδικασία περίεργη ξανά. Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτή. Χαίρετε, κύριε. Συγγνώμη λίγο, Αντωνάκη μου, ο Βασιλακόπουλος σήμερα ψήφισε ένα νόμο για το μπάσκετ γενικότερα, για τις ομάδες που καίγεται ο ποπός τους, ότι οι παίκτες που παίζουν και 3 Δεκεμβρίου τελικά θα έχουν δικαίωμα να τους πάρει ο Άρης, εντάξει. Άντε λοιπόν, να τα μαθαίνουμε αυτά. Άντε, φύγει απ' όλα. Γεια σου ψηλέ μου, γεια σου. Χαίρετε. Λοιπόν, να πω κάτι τώρα. Ναι. Αν παίξεις τρεις αγώνες ή τέσσερις με λιγμένα δελτία, παίρνεις αστέρι. Νομίζω πως όχι, κύριε. Ρωτήστε τον λίγο τώρα που βγήκε να μας πει τη γνώμη. Ωστόσο, νομίζω ότι θα πρέπει, θα πρέπει να το δείτε λίγο καλύτερα αυτό, πώς σας ξέφυγε αυτό το πράγμα και δεν έγινε κάποια καταγγελία, κάποια μήνυση, κάποια δεν ξέρω εγώ τι. Εγώ λέω αν παίξεις με τέσσερα μάτς χωρίς δελτία θεωρημένα, γιατί να μην παίρνεις ένα αστέρι, ας πούμε. Ναι, εγώ είμαι μαζί σου, απλά δεν έγινε μια καταγγελία από τη γνωστή ομάδα που καταγγέλει τα πάντα, να κάνει μια μήνυση. Συμφωνώ, κάτι. Συμφωνώ. Πιάστηκε, αδιάβαστη. Συμφωνώ, να ρωτήσετε τον κύριο που ασχολείται με τα αστέρια. Γεια σας. Πολύ καλά τα πάμε σήμερα, παιδιά, μπράβο, πολύ καλά τα πάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έτσι, οι γραμμές είναι πάντα ανοιχτές, 23-10-287-888. Παρέα κάνουμε, παιδιά, γιατί ο άλλος με έχει παρατήσει. Εδώ είμαστε. Μην με παρατάτε κι εσείς. Παρότι είμαστε 13 Αυγούστου, ότι καταλαβαίνω, εντάξει. Το κομμάτι το δικό μας
Τον φίλων εδώ είναι. Ή τέλος πάντων είσαι συντονισμένο όποια βρίσκεται, γιατί πλέον δεν είναι ανάγκη να είσαι και στη Θεσσαλονίκη μόνο για να ακούς. Και μέσω ίντερνετ ακούς από παντού. Λοιπόν, έλεγα πριν, κάνω αυτά τα δύο σημαντικά τηλεφωνήματα για αυτές τις δύο σοβαρές συζητήσεις, τις δύο που κάναμε. Γιατί ο Ψηλός θέτει το. Πώς το λένε, τη σκαλέτα της εκπομπής κάθε φορά, ή μάλλον αρκετές φορές. Είπα ότι περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και σήμερα με κρούσματα και γενικότερα περιμένουμε να δούμε τι γίνεται με το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Γιατί από το Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, όσοι έχουν φύγει, κάπου στα κοντά θα γυρίσουν. Να δούμε τι θα γίνει μετά εδώ, στην πόλη μας. Ορίστε. Έλα, ρε Σαλβαντόρε Σκυλάτσι. Έλα. Τι γίνεται. Κοπανιτζής που είναι, καλά. Πού να είναι, ρε φίλε. Πήγε να καλύψει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Άρεως. Στα 3-5 πηγάδια, σε παρακαλώ. 3-5 πηγάδια. Ναι, αυτές τις μέρες θα βγαίνει 3-4 φορές την ημέρα στο Λίμπερο για να μας μεταφέρει όσα γίνονται στις προπονήσεις του Άρη. Τεράστιο ενδιαφέρον. Τώρα, παιδιά που μιλάμε για άστρα. Ναι. Εμείς είμαστε μόνο για να διαβάζουμε άστρα. Δηλαδή. Δεν έχουμε στις φανέλες μας. Εμείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Α, ναι, οκ. Okay. Εντάξει, ο Άρης στο μπάσκετ έχει, ρε φίλε. Καλύτερα. Τώρα, αν κάποιοι ξέχασαν τα δελτία και θέλουν άστρα, άλλοι μπορούν να πάνε στις βουτιές να παίρνουν άστρα. Ναι, και επίσης νομίζω ότι άλλοι έχουν διδάξει πρώτοι το θέμα των δελτίων. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω λάθος. Άλλοι είναι οι πρώτοι διδάξαντες στο θέμα των δελτίων. Δεν έχει σχέση αυτό, αφού το έκαναν και οι δικοί μας, μπόρεσαν και το κατάφεραν. Καλά. Εντάξει. Είναι λίγο. Εντάξει, έχουν μια δικαιολογία γιατί μπορεί να τελειώνει η σεζόν, αλλά τώρα πώς κάποια ήταν θεωρημένα ή κάποια δεν ήταν, είναι λίγο παράξενο. Τέλος πάντων. Τώρα, τι γίνεται άλλο. Για χθες που λέγαμε. Mm-hmm. Τι είναι, γίνεται ασυχία τώρα. Για χθες τι λέγαμε χθες. Περιμένουμε. Και για ποιον αγώνα. Α, με τον προχθές, με τον Χάρον Τέλης. Δεν μπόρεσε να πάρω. Πήρα χθες. Ναι, το θυμήθηκαν, το βρήκανε τα παλικάρια εδώ. Ναι. Νομίζω τότε που είχαμε καμιά 20 σερή νίκες επί του Άρη. Πιο πολλές ανούσιες. Νομίζω με τον Χάρον Τέλης το είχε σπάσει ο Άρης. Δεν είμαι σίγουρος όμως. Μπορεί. Εντάξει, αυτό ήταν τη σειρά τη. Μετά πήγε στην Πάτρα, δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Ναι. Ο Χάρολ Ντέλη ναι. Μετά πήγε στην Πάτρα ή πρώτα ήταν στην Πάτρα. Μετά πήγε. Μετά. Ναι, από όλα Πάτρα. Ναι. Ντουρ, από όλα Πατρό νομίζω ήταν. Ντουρ. Όχι, δεν ήταν Αχάια Κλάου. Μπορεί και να ήταν Αχάια Κλάου. Άλλαξε κάπου σαν όνοματα τότε. Ναι. Και Ντεξίμ. Ντεξίμ. Από όλα Πατρό Ντεξίμ. Παπουτσιά. Ναι. Εντάξει, εκεί είχαν και ψευτολιβάι, έπρεπε να βάλουν και αυτά. Μην γελάσετε, τώρα στη Βόρεια Ελλάδα φέρναν τα ψευτολιβάι και τα πουλούσαν τότε. Αν έκαναν τα απλά παντελόνια, λέμε 7-8.006, πόσο κάνανε αυτά, έκαναν διπλή τιμή. Ναι. Πιάστηκε το θείο μετά, ναι, πιάστηκε. Μάλιστα. Δεν ήταν τα γνήσια, ήταν τα λιβάι στα γνωστά πατρινά. Μάλιστα. Και επειδή εμείς πάμε, είμαστε μια ζωή λάχανα, μας τα πουλούσαν εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Καλά, εννοείται. Όπως το είπες. Δεν τολμούσαν κάτι να τα πουλήσουν σε εμάς. Βέβαια. Και εμείς μετρούσαμε τα άστρα. Πόσα άστρα έχουμε εμείς, πόσα έχει ο Άρης, πόσα έχει ο Ηράκλειος. Ναι. Τέτοιοι που είμαστε, τέτοια θέλουμε. Εσύ τι θα κάνεις, θα πας διακοπές ή θα κάνεις. Θα πάω, ελπίζω. Είστε μικροί. Ελπίζω όμως να μπορώ να φύγω από Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το θέμα μου. Φοβάμαι μην γίνει τίποτα άλλο από Δευτέρα και με κρατήσουν εδώ και δεν μπορώ να φύγω. Εκεί στο χωριό σου έχει κρούσματα αυτό. Ναι, έχει. Ναι. Το γεροκομείο είναι έξω από το χωριό, είναι η αλήθεια. Αλλά εκεί υπάγεται. Ναι. Έχει και όχι μόνο κρούσματα, έχει νεκρούς από εκεί. Δύο σήμερα. Σόπα, ε. Ναι. Μεγάλη ηλικία από βέβαια. Ηλικιωμένος, ε. Ναι, 88 και 91, αλλά ό,τι και να είναι. Εντάξει. Σίγουρα, κρίμα είναι, αλλά. Ναι. Εμείς είμαστε λίγο το Κυκλάδο και του Σεπτεμβρίου, είναι η αλήθεια. Είμαστε λίγο από αυτού. Φέτος είπαμε μήπως δεν το κάνουμε, αλλά επειδή μπορούμε να το κάνουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα μας αφήσουν να το κάνουμε, κατάλαβες, αυτό λέμε. Άντε να δούμε. Γιατί παλιά λέγανε αυτοί που ξέρουν να κάνουν διακοπές πάνε Σεπτέμβριο. Εγώ πέρσι το έκανα πρώτη φορά και πήρα απόφαση ότι ή Ιούνιο αρχή ή Σεπτέμβριο. Όχι, καλύτερα Σεπτέμβριο. Ναι. Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ... Φέτος βέβαια είναι διαφορετικά εντελώς τα πράγματα γενικότερα. Αλλά οκ. Okay. Πάνω απ' όλα είναι τα λεφτά. Ακριβώς. Καλή είναι η ψυχολογία, καλή είναι η παρέα, αλλά αν δεν έχεις λεφτά δεν γίνεται τίποτα. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Γι' αυτό ωραία. Μπορεί να τύχουμε την πεφτήκα και αυτή τη φορά την περάσουμε. Άντε, χαίρετε. Να είσαι καλά. Χαίρετε. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci.
Δεν ξέρω μετά το. Ετού είναι, δεν ξέρω πώς είναι. Δεν το έχω. Εμουάωση. Α, οκ. Λοιπόν, ήθελα να πω. Λιβάη, το ύφασμα ήταν ελληνικό κατά αποκλειστικότητα. Ποια είναι τώρα αυτή η μουφα, για πες λίγο, γιατί την είπε πριν, αλλά δεν την είχα ακούσει εγώ. Όχι, όχι, πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Άλλο ότι το ύφασμα έγινε στην μακεδονικά υφαντουργία. Ναι. Πηγαίνοντας για τα Γιάννητσά. Εκεί έγινε το ύφασμα. Ο αντιπρόσωπος ήταν από την Καλαμάτα και αυτό που φορούσαν, δηλαδή το τζιν που φορούσαν σε όλο τον κόσμο, έβγαινε εδώ. Έξω τα Γιάννητσά. Πριν τα Γιάννητσά. Ναι. Στα ελληνικά εφαντουργία. Εδώ ήταν η... Αλλά το ράψιμο ήταν made in USA. Τώρα ορισμένοι το made in USA το κάνανε, ξέρω εγώ, made in Αγία Βαρβάρα, να πούμε, ξέρω εγώ. Ναι. Κατάλαβες. Τέλος πάντων τους πιάσανε τότε, να πούμε, γιατί μόνο τα Wrangler δεν είχαν βγει έτσι και ήταν μούφα ή κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Τότε όλα αυτά εκεί δεκαετία 80-90, κάπου εκεί είμαστε, έτσι. Ναι. Πολλούς αναβέρτα κουβέρτα, να πούμε, Levi's Original, αλλά εντάξει. Και στο κάτω-κάτω, σε αυτές τις περιπτώσεις, όνομα παίρνεις, όχι ότι πάθαινες τίποτα από τα τέτοια, απλά οικονομικά σου έβγαινε παραπάνω, γιατί τα μαϊμού το τέτοιο. Κατά τα άλλα ήταν ίδιο ακριβώς. Ναι. Ακριβώς ίδιο ήταν. Μπράβο. Ένα. Ωραία. Αυτό. Δεύτερον. Ποιος είναι ο πρώτος με τα δελτία, για θύμισέ μου. Ο ψηλός, ρε. Όχι, ο πρώτος με τα δελτία λέω. Δεν ξέρω, Άρης δεν ήτανε. Εγώ αυτόν θυμάμαι. Τότε με τον Αθηναϊκό. Όχι, λάθος κάνεις. Πιο μπροστά ήταν. Ποιος ήτανε? Στο μπάσκετ ήτανε. Άρης ΠΑΟΚ. Δεν κατέβασε τα ιατρικά δελτία και κέρδισε τον αγώνα ο ΠΑΟΚ άνευ αγώνος, έκανε ένα τζάμπορ και βάλανε ένα καλάθι. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ το τέτοιο και σώθηκε. Με Ξανθό ο Άρης. Τότε. Όχι, πριν, νομίζω Ξανθός ήταν παίχτης. Εντάξει, γι' αυτό έλεγα. Δεν νομίζω με Ξανθό. Το 85-76. Δεν νομίζω να μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο με Ξανθό προπονητή. Εντάξει. Το πρώτο ήταν αυτό. Ναι. Γιατί με παίχτη που μπορούσε να γίνει. Τέλος πάντων έγινε όμως. Μάλιστα. Εδώ πέρα με Ξανθό υπουργό, να πούμε, σώθηκε πάλι ο ΠΑΟΚ. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Άρα γίνεται. Λοιπόν, ένα αυτό, δεύτερο αυτό. Τρίτο, τι ήθελα να πω. Α, για τον κορονοϊό. Ναι, 204 βλέπω τώρα. Εγώ είμαι σχετικά στις ευάλωτες ομάδες. Ναι. Γιατί παίρνω ορισμένα φάρμακα, έχω τζιμπημένο ζάχαρο και παίρνω ορισμένα. Ναι. Παίρνω, ας πούμε, 250 φάρμακα την ημέρα. Αυτά είναι τα φάρμακα που παίρνω. Ναι. Αλλά είμαι σε ευάλωτη τέτοια κατηγορία ανθρώπων. Ναι. Παρ' όλα αυτά λέω αυτό. Ότι ο ιός αυτός προσβάλλει το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού, το 7%. Αυτούς που είναι σε ευάλωτες ομάδες και είναι σε μια κάποια ηλικία και μετά. Το 7% ρε παιδί μου. Δεν προσβάλλει μόνο αυτούς. Δεν είναι παραπάνω. Εκεί, έχει μεγαλύτερη θεσμότητα. Αναμπράβο. Προσβάλλει πολύ κόσμο, ναι. Παρατηφόρα. Okay. Παρατηφόρα. Το 7, βαριά το 8%. Παγκόσμια. Το άλλο 90%, στο κάνω χοντρό, 10 με 90, το άλλο 90%, γιατί να υποβάλλεται σε αυτό το μαρτύριο. Εμείς που έχουμε πρόβλημα, ας προφυλαχτούμε. Δεν είναι μικρό το 7-8% όμως, έτσι δεν είναι. Ναι, αγόρι μου, δεν σου λέω αυτό. Εγώ σου λέω το άλλο, ότι εμείς που είμαστε στο 7-8-10%, έτσι, που είμαστε λίγοι και έχουμε το θέμα, ας πούμε, αυτό, ο άλλος το έκανε ο στόχερ, παιδί μου, κάτσε 14 μέρες στο σπίτι του, θα βλέπει τηλεόραση, θα παίζει, ξέρω εγώ, το PlayStation, τι θα παίζει, θα περάσουν 14 ημέρες, θα ξαναβγεί να πούνε να κάνει προπονήσεις. Ναι, δεν θα πάει τίποτα. Ναι. Ένας 88χρονος όμως, να πούμε, ένας 85χρονος που έχει κι άλλα νοσήματα, να πούμε, τα οποία μπορούν ο κορονοϊός να τα επιβαρύνει, μπορεί και να επιβιώσει. Δεν είναι σίγουρο, αλλά μπορεί. Έτσι. Τώρα ο Σάββας Θεοδωρίδης, δεν ευελπιστούν ότι θα ζήσει. Δύσκολα. Μακάρι, όχι, δεν ευελπιστούμε. Το ευελπιστούμε. Το θέμα είναι αν μπορεί ο άνθρωπος, έτσι. Ναι. Ναι. Δύσκολο είναι ο άνθρωπος. Δύσκολο να είναι. Ναι. Το γνωρίζουν και οι δικοί, το γνωρίζουν όλοι. Και ο ίδιος το γνωρίζει. Γιατί από ό,τι ξέρω, ας πούμε, τουλάχιστον έχει διάβγει από πνεύματος. Ναι. Τώρα, γιατί εμείς που είμαστε σε μια ευάλωτη κατάσταση,
Εμείς πρέπει να, να προσέχουμε τον εαυτό μας. Ναι, αλλά τώρα βλέπεις τι γίνεται. Ο 20χρονος ο οποίος γυρνάει, μπορεί εσένα να σε δει κάπου, να μιλήσετε, να σε κολλήσει. Κατάλαβες, είναι προσεχής, αλλά δεν είναι κολλήσει. Μάσκα, αδερφέ, εγώ. Εγώ να φοράω μάσκα, φίλε. Εγώ να φοράω μάσκα και ξέρω, να είναι πολύ περίεργη φάση. Πολύ περίεργη. Γιατί το 90%, γιατί να καταστραφούν οικονομίες, γιατί να καταστραφούν άνθρωποι. Στο λέω εγώ, ρε αδερφέ, ναι, ναι. Που είμαι, σου λέω, ναι. Σε αυτή την κατάσταση. Έτσι. Ναι. Και ναι. Παραλαμβάνω κάθε μέρα να πούμε δεκάδες άτομα και δεν ξέρω πώς θα. Αλλά έχω βάλει πίσω, δεν έχω βάλει νάιλον, έχω βάλει plexiglass εγώ. Ναι. Στο πίσω. Δεν αφήνω κανένα να κάτσει μπροστά. Ναι, τρία ναι. Άτομα πίσω. Ναι. Για συγγνώμη, πίσω. Φοράω τη μάσκα μου. Επιβάλλω να φοράουν και οι άλλοι, αλλιώς δεν τους βάζω, παρόλο που έχω plexiglass. Προσέχω τον εαυτό μου. Θέλει, τον εαυτό θέλει μου. Πολύ προσοχή. Για ποιο λόγο, 25χρονοι τώρα να μην μπορούν να διασκεδάσουν, δεν το κατάλαβα. Γιατί ο άλλος που έχει κάνει ολόκληρη, έδωσε ολόκληρη περίοδο να ανοίξει ένα κατάστημα να δουλέψει το καλοκαίρι, να τον υποχρεώνουν να κλείσει στις 12 η ώρα. Δηλαδή, μέχρι τις 12 δεν κολλάει και από τις 12 και μετά κολλάει. Δεν κατάλαβα. Αυτό, δηλαδή, αυτό το μέτρο είναι εντελώς σωστό. Το μέτρο αυτό το μα είναι ηλίθιο, δεν είναι αστείο. Αυτός που το σκέφτηκε είναι πανίβλακας. Αυτός που το σκέφτηκε είναι πανίβλακας και άεργος. Όχι ανεργός, άεργος. Ναι. Από, δεν έχει πονέσει τη δουλειά. Δεν ξέρει, αμφιβάλλω αν έχει ένσημο. Ναι. Θα μου πεις, ποιοι εκεί πέρα μέσα από τους 300 έχουν ένσημο. Ναι. Κανένας δεν έχουν. Όσοι τους είπαν τη δουλειά σας ή βουλευτής, παραιτηθήκαν από βουλευτές και κρατήσαν τη δουλειά τους. Έτσι. Υπήρχαν ορισμένοι που τους είπαν διπλοσιαθέσεις, δεν γίνεται να είσαι και βουλευτής, να είσαι και δικηγόρος και σου λέει παιδιά συγγνώμη, κρατήστε τον βουλευτή λίγη, δώστε το αλλού, εγώ δικηγόρος είμαι, θα δικηγορεύω, δεν γίνεται. Το είπε πολύ κουρέζος, δεν το είπε. Ναι, ναι. Το είπε πολύ κουρέζος. Λοιπόν, όσον αφορά να πούμε τον ψηλό, δεν ασχολούμαστε με τον ψηλό, ρε παιδιά, τι ασχολείστε το παιδί. Εγώ κατάλαβα από την αρχή με το που βγήκε να πούμε μια-δυο φορές που τον άκουσα να πούμε, λέω κατάλαβα, ας το παιδί να πούμε να πει ό,τι θέλει. Οκ. Άντε. Εγώ μπήκα στο νόημα για να πάμε στους άλλους δύο και να πάμε διάλειμμα γιατί περιμένουμε για άλλη δύο. Άντε, τα λέμε. Έλα, έλα. Ορίστε. Ορίστε, κύριε. Ναι. Ναι, ναι. Εσείς. Βασικά ήθελα να πω, φίλε, αυτό με, πώς το λέμε, με τις μάσκες τώρα, ξέρω εγώ. Ναι. Έτσι είναι βλακία γιατί πρόσεξε, όταν ας πούμε φοράς τη μάσκα, πώς θα σε πω, αναπνέεις την αναπνοή σου και αυτό είναι πολύ επιβλαβές. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι τώρα, ειδικά αυτοί οι εργαζόμενοι που φοράνε τη μάσκα 8 ώρες, θα αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρό ας πούμε αναπνευστικό πρόβλημα. Είναι πολύ επικίνδυνο. Και μ' ακούς τώρα τι σε λέω. Ναι, βεβαίως. Και επειδή ας πούμε τα ημίμετρα για μένα είναι της πλάκας, δηλαδή ή δεν παίρνεις καθόλου μέτρα ή παίρνεις μέτρα. Για μένα αν έχει ρε παιδί μου καρύδια συγκεκριμένη κυβέρνηση, θα πρέπει τώρα ας πούμε βαριά βαριά τέλος του μήνα να τραβήξει ένα lockdown όπως έκανε πάλι και όλη τη ζωή. Ναι, βγαίνει. Για ένα-δύο μήνες. Βγαίνει, δεν βγαίνει φίλε, αν πραγματικά έχει τα καρύδια, αλλιώς ας πούμε τραβάει εκλογές. Και δώσε την καυτή πατάτα σε άλλον. Γιατί αυτή τη στιγμή με αυτά τα ημίμετρα που παίρνεις δεν κάνεις τίποτα. Και όλοι αντιλήφθηκαν ας πούμε ότι ακριβώς επειδή όλοι ας πούμε νόμισαν ότι ξεπέρασαν αυτήν την ιστορία και δεν κράτησαν ας πούμε καθόλου μέτρα. Αρχίσαν όλοι να είναι ο ένας πάνω στον άλλον, παιδί μου, να κάνουν πάρτι, ιστορίες. Κάτι πλουσιόπεδα να πούμε, να μην λέμε ονόματα, μετά τους καλύψανε κάτι, ξέρω εγώ, μια ακόμη τραγουδίστρια, εδώ εκεί, σε βίλες, κάτι άλλο πλουσιόπεδα στη Μύκονο, αυτά. Τώρα αυτοί τα γεροντάκια ρε φίλε στο Ασβεστοχώρι, συγγνώμη λίγο, ναι. Ένα ας πούμε που κάποιος εργαζόμενος νεαρός πήγε, ξέρω εγώ, στα Αγούστα σε ένα πάρτι και πήγε και τους κόλλησε να πούμε. Και από αυτούς 35 τώρα μπορεί να τους στείλει όλους ή τους μισούς ας πούμε, κατάλαβες. Λοιπόν, τράβα ένα γενικό lockdown για ένα-δύο μήνες και δεν υπάρχει άλλη λύση γιατί αυτή τη στιγμή ο ιός καλπάζει και είναι μία αναστρέψη. Αυτά τα μήμετρα δηλαδή δεν υπάρχει χάιτ. Θα με πεις ότι πολλοί θα κλείσουν. Τι να κάνουμε φίλε, έτσι δυστυχώς είναι η ζούγκλα, επιβιώνουν αυτοί που έχουν το λίπος, οι άλλοι. Αλλά το θέμα είναι ότι αν δεν πάρουν μέτρα, νομίζω ότι η κατάσταση θα ξεφύγει πάρα πολύ. Το μόνο σωστό που κάνανε ήταν ότι
Γι' αυτό ήταν, ας πούμε, ήθελε λίγο κότσια, αλλά τον κάνανε που με την έκθεση, ας πούμε, που είπαν δεν θα γίνει έκθεση. Ήταν πολύ σωστό. Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Η ζυγαριά, στη ζυγαριά είναι το θέμα, τη βάζεις. Τι βγαίνει από τη ζυγαριά. Ναι. Στη ζυγαριά τη βάζεις, εντάξει, σου λέω και πάλι. Δηλαδή, όσοι, ας πούμε, κάνανε μαγκές, το πλήρωσαν, ας πούμε. Και ο Μπόρις Γέλτσιν, πώς το λέγανε αυτό, να της. Της Βρετανίας, τον Μπεζεμάγκας. Ο Τζόνσον, ναι. Όχι ο Γέλτσιν. Γιατί το θυμήθηκε. Ναι, Μπόρις Τζόνσον, ναι. Έκανε μαγκές, έτσι. Κόλλησε και αυτός, να πούμε, κόλλησε, ξέρω εγώ, και η αραβιαστικιά του, και κόλλησε και αυτά. Και μετά, δηλαδή, θα μάθαινε τις βλακίες με την ανοσία της Αγέλης, ας πούμε. Ναι. Μιλάμε για πολύ ανόητο, ας πούμε, για πανηλήθιο, δηλαδή. Εντάξει, δεν γίνεται αλλιώς, φίλε, δεν γίνεται αλλιώς. Εντάξει, πρέπει να πάρουν μέτρα. Άντε να δούμε. Συνέχεια θα ανεβαίνουν τα κρούσματα. Άντε να δούμε. Ένα ρωτήσω λίγο κάτι, ο ψηλός, ποιος είναι ο ψηλός? Ο ψηλός είναι ένας φίλος του ΠΑΟΚ. Και ο οποίος είχε ψηλός, δηλαδή. Ο Χριστάκη. Εσύ, Χριστάκη, ρε φίλε, με κάνεις μια κλίση, ξέρω εγώ, και λέω κλίση, άμα δεν έχεις μονάδες, σε πάρω εγώ. Και τώρα δεν ξέρω τι πάντησε, γιατί με παραπονέθηκε, και είναι άλλες, σε παίρνω καμιά φορά και δεν το σηκώνεις και αυτά, και τώρα παίρνω και είναι συνέχεια, ας πούμε, κατηλημένο. Αφού μιλάει εδώ, όλη μέρα, ρε. Όχι, ναι, μιλάει εδώ, αλλά και όταν έκλεισε πάλι κατηλημένο, κάτι πάντησε. Ρε, όλη μέρα σου λέω εδώ μιλάει. Όλη μέρα εδώ είναι. Πάτησε κάποιο λάθος κουμπί, πάτησε. Ακροατής του μήνα. Ναι. Και το τηλέφωνο του είναι μονίμως τώρα, τέτοιο να πούμε. Μάλιστα. Δεν το ψηλώ να πω. Θα ακούει τώρα, το φτιάξει. Άντε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Ορίστε. Γεια σας. Σας έχω κρατήσει πολύ ώρα να περιμένετε. Συγγνώμη. Ακούω. Λοιπόν, η τιμωρία του Άρης με τα δελτία με τον ΠΑΟΚ ήταν το 82 με τον 82. Γιαρίδη που ξέχασε τα δελτία. Πώς το λένε στο Παλέντες Φορ. Ο Ξανθός παίχτης τότε, στον Άρη. Όχι, δεν πρέπει να προπονητής ήταν. Α, ήταν προπονητής. Έγινε τέτοιο πράγμα με προπονητή Ξανθός στον Άρη. Πω, τέλεια. Όχι, δεν ήταν καθόλου στον Άρη. Ήταν στην δεν θυμάμαι. Ήταν η χρονιά που έφυγε το 80. Δεν θυμάμαι. Επίσης η ομάδα που θεωρείται ότι είστε αντίπαλοι και τα λοιπά, η ΑΕΚ, ομάδα μας κάθωσε το 96 όταν δεν είχαμε δελτία σε ένα αγώνα Άρης ΑΕΚ στο γήπεδο Χαϊλάου. Ναι. Και χάσαμε τον αγώνα 3-0. Και φυσικά στη Χαλκιδόνα, όπου ο Μπίκας έψαχνε να δει τι να γράψει για το φίλο αγώνας, αν χάθηκαν ή απολέστηκαν ή έκαναν οτιδήποτε άλλο. Αλλά παρόλα αυτά εμείς πέσαμε. Όχι πως δεν ήταν για να πέσουμε, αλλά τέλος πάντων. Μάλιστα. Έχεις προϊστορία. Καλά. Τι να κάνουμε. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Όχι, έχω. Απλώς είναι η διαφορά αντιμετώπισης, ας πούμε, που είχε σε εσάς η ΑΕΚ και τι είχε και σε εμάς. Μάλιστα. Μιλάμε για την ίδια αντίπαλο. Μάλιστα. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, έχετε όρεξη να πείτε. Μπράβο. Χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τραβήξαμε λίγο παραπάνω. Θα επιστρέψουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής σε λίγο. Εδώ μας επιστρέψαμε. Σαν το σκύλο η εκπομπή και όχι σαν το σκύλο με το γάτο. Από σήμερα. Τον άλλο δεν το βλέπω να βγαίνει. Πολύ δουλειά στα τρία πέντε πικάδια, παιδιά. Καταλαβαίνετε τώρα. Βίντεο εκεί πέρα. Προπόνηση. Να σκεφτεί, να γράψει blog. Υπάρχει διάφορα πράγματα να κάνει. Οπότε πάμε παρέα. Καλησπέρα σας, κύριε. Για κύριε, δεν ξέρω. Ναι. Φίλε, λίγο. Έλα. Έλα. Βεβαίως. Μόλις έκλεισα, ρε παιδί μου, με πήρε τηλέφωνο ο ψηλός. Αφού σου λέω, ρε, εδώ μιλάει όλη την ώρα. Όχι, άκουσε, λέω, ότι βεβαίως το πρόβλημά του. Γιατί λέω, κλείσε τώρα, λίγο μιλήσαμε, να σε πάρω. Και όντως μετά πάλι έκανε, έλεγε ότι το τηλέφωνο. Άκου τι έπαθε αυτός. Πήρε καινούργιο τηλέφωνο, δεν ξέρει να το χειρίσετε. Και πάτησε κατά λάθος κάποιο κουμπί. Όχι, μην γελάς. Γιατί ο άνθρωπος τώρα είναι μόνος του και προσπαθεί να τον πάρει ο αδερφός του, τον καρτάς του. Ναι. Και να μην μπορεί. Οπότε ψηλά, αν ακούσει την εκπομπή, έχει πρόβλημα. Το βρήκε το ζήτημα. Το κλείνει το κινητό. Εντάξει, επειδή είναι απλός, πήρε με, και πάλι με κουμπιά. Δεν πήρε αφής, ας πούμε. Ναι. Αλλά πάλι κάτι πάτησε και έχει πρόβλημα τώρα. Δηλαδή, όποιος τον παίρνει τηλέφωνο, λέει ότι το τηλέφωνο είναι. Μιλάει, ξέρω. Σου λέει το τηλέφωνο, έχει φτιαχτεί μόνο για να παίρνει εσύ και όχι για να σε παίρνουν, μάλλον. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, τον ψηλό, πώς την πάτησε έτσι, ρε φίλε. Απλά επειδή ξέρεις που μπορεί να προσέξει να τον παίρνει ο αδερφός του να πει. Ναι, όντως. Μπορεί να πω. Ναι. Πήρα να τελέσω, δηλαδή, κοινωνικό έργο. Το επιτέλεσε, να είσαι καλά. Έχει ένα γράμμα που είναι παοξής, ας πούμε, εγώ Μαριανός, αλλά κατάλληλε καλό παιδί να πω. Ωραία, ωραία. Τώρα μπορεί να προσπαθεί να πάρει τον καρδάκι του και να μην μπορεί, κατάλαβε. Ναι, ναι. Όχι, καλά κάνεις, καλά κάνεις. Κατάλαβε αυτές τον άλλο να πούμε να βγει να μας ενημερώσει λίγο από την άουσα, γιατί αυτός θα βρει και κανένα τσικάκι να πούμε. Και όχι, ρε, είχαν 6,5 ώρα την πρώτη προπόνηση σήμερα που θα ήταν εκεί, γι' αυτό δεν έχει βγει τώρα σε εμάς, καταλαβαίνεις. Θα βγει το βράδυ μετά, μια και καλή. Κάτι,
Να πούμε εκεί και σε λέει τώρα, άσε τώρα να πούμε και αυτά. Πού να βρει βρε εκεί πέρα, πάρω τώρα μέσα στον Αύγουστο. Τέλος πάντων, άντε, να σε καλά. Να σε καλά. Χαίρετε. Έλα, σου ευχαριστώ, Γιώργο. Τι έγινε, ρε φίλε. Βλέπεις, έχει κινητοποιηθεί, όλο το αγροατήριο έχει κινητοποιηθεί. Πριν ξεκινήσει η εκπομπή σου, του τηλεφωνώ, μου λέει θα σε πάρω εγώ σε ένα λεπτό. Ναι. Περιμένω, τίποτα. Λες, πήρα, λέει, συνέχεια σε παίρνω και είναι κατελημένα. Πλάκα μου κάνει, το λέω, ρε, εσύ. Κατελημένα, λέω. Κανονικά, λέω, όσοι θες την κινητό, λέω. Τέλος πάντων, ήθελα να χαλάσουμε τις καρδιές μας. Βέβαια. Εσύ, για τον προηγούμενο Ζαρίφα, δεν ξέρω πώς το λένε, Θόδωρο, Ιτάκη, εκεί που βγαίνει στην Αρασπόρ, ξέρει αυτός. Ναι. Που έχει το πρόβλημα με το ζάχαρο, τέλος πάντων. Αν δεν έχει αίσθηση του χιούμορ, δηλαδή, ναι, μην τρελαίνεστε ρε τώρα όλοι μεταξύ σας. Τα χαβαλέ κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Όχι, ναι, την Ελλάδα. Εμείς κάνουμε χαβαλέ. Ναι. Αν δεν ασχολούμαι, εγώ όταν είπα κιόλας, το τηλέφωνο μου στον αέρα το έδωσα. Και όταν μιλάει, ξέρω εγώ, και θέλει καμιά φορά λίγο μανιβελίτσα για να πάρει μπροστά. Μη τσιμπάς και εσύ, ρε. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι. Κοίταξε, εντάξει, είμαστε σε κάποια ηλικία, με κάποιες εμπειρίες και δεν είναι. Θέλουμε να τρώμε, δεν ενοχλούμε κανέναν, αλλά δεν μπορούμε να αφήνουμε να μας φυλάνε και τρέλα, καταλαβαίνεις. Εμείς κάνουμε μια χιουμοριστική εκπομπή, εγώ έτσι εκλαμβάνω. Όταν πρωτοβγήκα, ακόμα και στην εκπομπή All About the Aries, βγήκα πολύ τελείως καλό. Δηλαδή έχω προσβάλει ποτέ κανένα αρέσει. Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Όχι, όχι. Όχι. Αν είχες προσβάλει, θα σε είχαμε κόψει και εμείς. Είναι μια ερώτηση. Την ίδια ερώτηση θα έκανα περισσότερο βαρύτα θα είχε η γνώμη του Αριανού, του Νικού, του Παπαδόπουλου, ναι, ναι. Παρά η δικιά σου, άντε γιατί πες εσύ είσαι παοκτής, ας πούμε, να πάρεις. Ρε, σου λέω, αν είχες προσβάλλει, θα είχαμε κόψει εμείς οι ίδιοι. Ναι, δηλαδή, όταν δεν έχει κάποιος αίσθηση του χιούμορ, δηλαδή, ό,τι χειρότερο, ας πούμε. Εντάξει, τέλος πάντων, φίλια. Μη τσιμπάς, άντε, να είσαι καλά. Χαίρετε. Έλα Νίκο. Έλα ρε κλωμένη. Πού είσαι ρε Νίκο. Πού να με ρε φίλε, με παράτσα άλλος για να πάει στα 3-5 πηγάδια ρε φίλε και να ακούσει εσύ αν προπονήθηκε σήμερα ο, ξέρω εγώ, ο Σάκητς και ο Μάκητς και δεν συμμαζεύεται ρε φίλε. Δημήτρης Μάνος. Ο Δημήτρης Μάνος, ναι, το παοξάκι, το άρρωστο αυτό. Μόλις χτες που το έμαθα δεν μπορούσα να ησυχάσω ρε. Για το Δημήτρη Μάνο. Τον ήθελα πολύ αυτό τον παίκτη. Σώπα ρε κλωμένη. Ναι, μου άρεσε, δηλαδή παλιά που τον έβλεπα και στον Όφη και στις ομάδες που έπεσε, που σκοράριζε. Τα Γιάννενα. Πώς αυτός ο παίκτης, λέω, δεν μπορούσε να τον πάρει καμιά ομάδα. Πώς να μην έχει ο Άρης ένα τέτοιο παίκτη και μου φέρνει κάτι λαθρομετανάστες, να πούμε. Εντάξει, ρε Κλεωμένη, τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός στο Μάνο, μην το ξεχνάς αυτό. Δανεικός, δανεικός ήταν στον Όφη, Κλεωμένη. Δεν ξέρω τώρα πώς ήρθε. Τώρα βέβαια ήρθε. Διαιτές συμβόλαιο ανακοινώθηκε, οπότε μάλλον ήρθε ελεύθερος από ό,τι καταλαβαίνω. Ελεύθερος είσαι. Ναι. Μηχανικούς δεν παίρνουμε. Ναι, λοιπόν, φυσικά. Όταν έχεις τέτοια χαφ τώρα, Φετφατζίδη, Ματίγια, Σάσα, Τζέγκο, να βγαίνει τώρα από την Ελλάδα. Κάτσε ρε τον Τζέγκο, πού τον είδες ρε Τζέγκο. Αδιάβασα για το. Διάβασες, κάτσε να το δούμε κιόλας. Εντάξει, τους υπόλοιπους. Ματίγια, Σάσα, να βγαίνει τώρα ο Γκανέα από τα αριστερά, σέντρα ακριβία. Ματίγια, σου είπα, άκουγες όλο το διάστημα πριν που είναι ανανεώσει, που το Παπαδόπουλο το ρωτούσα. Ανανεώνει, γιατί εγώ αν με ρωτάς. Τον ήθελα το Ματίγια εναλλακτική επιλογή στον ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Βέβαια, ο Ματίγια από όλους αυτούς που έχει στην τελευταία διετία, αυτό σε μένα μου έχει αρέσει. Όχι ότι είναι τίποτα φοβερό, έτσι. Απλά μου αρέσει, ρε παιδί μου, ο τρόπος στον οποίο παίζει τη θέση. Και μου αρέσει γιατί είναι και λίγο αλυτάκος. Είναι λίγο. Είναι, νιώθει, ρε παιδί μου, νιώθει. Νιώθει. Θα βγάζουν τώρα τις πάσεις σέντρες από τη μια πλευρά, ο Γκανέα, να πούμε, που είναι πολύ καλός παίκτης από ό,τι έμαθα. Θα φορτώνουν εκεί το Μάνο. Τον κόβω αυτόν 20 με 25 γκολ στο πρωτάθλημα. 20 με 25 γκολ ο Μάνος, ε! Βέβαια, αφού έχει αίσθηση. Θα τον πάρει Νάπολη μετά, κανένα τέτοια θα έρθει στο πάρει. Δηλαδή, τέτοια αίσθηση του γκολ δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ο Μάνος όλα αυτά, ε! Την εποχή, ναι. Τι γίνεται. Βέβαια, τώρα θα πάρουν λέει ακόμα έναν. Δεν ξέρω ποιος θα είναι. Για βασικό. Για το Λόπεζ λέει ακουγόταν. Αλλά αυτούς δεν τους ξέρω τώρα. Τους ξέρω, δεν τους ξέρω. Τι παίχτες είναι. Ούτε το Σαντίκο που λένε ωραία, καλά λόγια για το Σαντίκο. Ούτε αυτόν τον ξέρουμε, εμείς βαδίζουμε σε ανθρώπους που ξέρουμε. Ναι. Και λένε ότι είναι πάρα πολύ κοντά και στο Χατζησαφή. Τώρα με το Χατζησαφή να έχουμε δυο αριστερά μπακ, βέβαια λέει και ο Χατζησαφή λέει μπορεί να παίξει και στα χαφ. Δηλαδή η τριάδα στα χαφ, άμα έρθει και ο Χατζησαφή,
λογικά αν έρθει θα είναι για βασικό στο Χατζησαφή. Οπότε στα χαφ θα πρέπει να είναι ο Τζέκο, ο Τζέκο, ο ένας ο εσωτερικός μέσος ο Σάσα και ο άλλος θα είναι ο Χατζησαφή. Επομένως αμέσως αμέσως ο Ματίγια πηγαίνει πάγκο, δηλαδή θα υπάρχει και ποιοτικότητα του πάγκο. Έλα τώρα που το πήγες στο Ματίγια πάγκο τώρα, έλα. Ναι, άμα έρθει ο Χατζησαφή, εκεί πάει, εκεί οδηγείται το πράγμα. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, με τα υπάρχοντα δεδομένα τώρα με αυτές τις μεταγραφάρες που έκανε ο πρόεδρος, νομίζω ότι του χρόνου, αν βγούμε δεύτερη, θα είναι αποτυχία. Τώρα ακούγει και τα φιλικά που λέει ο Παπαδόπουλος. Τώρα αυτά τι φιλικά είναι τώρα. Άκουσα κάτι Βέρεια, κάτι Νάουσα. Αυτό είναι ποιος να παίξει, δηλαδή, αφού δεν έχει ομάδες τώρα, τι να κάνουμε. Μα άμα παίξει τώρα με αυτές τις ομάδες, θα σου δημιουργήσει ψυχολογικό πρόβλημα. Με τους Πόντιες Βέρειας θα παίξει. Δεν ξέρω, όχι, με τη Βέρεια λέει, ίσως κάνει φιλικό. Λέει, ψάχνει για φιλικά εκεί γιατί δεν έχει ομάδες. Ναι. Κλεωμένη μου, πάμε λίγο γρήγορα γιατί περιμένουν άλλοι τρεις και φτάσαμε 7.30, πες. Ναι. Και το μόνο φιλικό λέει που είναι, είναι με τη Λάρισα. Και αυτή τώρα είναι τη Λάρισα. Λάρισα, δεν τη βάλει 10 γκολ, δεν τη βάλει τη Λάρισα. Τι, με το Μάνο τώρα 20-25 γκολ με στη χρονιά θα ξεκινήσει. Να τελειώσουμε, μόνο Μάνος και Χατρίκ, να τελειώσουμε, ναι. Και να τελειώσουμε, Νίκο, εάν έχεις ρουβαοϊό φοράς μάσκα ή όχι. Όχι, ρε, δεν χρειάζεται. Χορεύεις μόνο. Να σε καλά. Δεν έχει. Μα πες, ρε. Να σε καλά. Κάτι καλή συνέχεια. Να σε καλά. Ορίστε. Ορίστε. Τον έχασα. Ορίστε. Τι έγινε ρε παιδιά. Ναι. Εδώ εσείς κύριε. Σε την περπομένη εκεί πέρα. Από το πρωί όταν τα ραδιόκολα. Κάτι ρημάτι. Άντε να κάνει καμιά δουλειά. Και πέτω μαλάκα τι πήγε. Θα παίρνουμε. Όχι. Όχι έτσι. Όχι έτσι. Όχι έτσι. Ορίστε. Ναι. Ναι. Έλα. Έλα καλησπέρα. Τι γίνεται. Καλά εσύ. Καλά κι εγώ. Μπάμπης Αριανός. Μπάμπη Αριανέ, γεια σου. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Σε μένα, ρε, που είμαι στο Παοξίδο, δηλαδή σήμερα πολύ πιο άλλο. Σε μένα πήρες, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε, θα τα πούμε. Παοξίδες από ό,τι κατάλαβα. Λίγο, ναι. Ναι, δεν πειράζει, εντάξει. Όλοι εδώ είμαστε. Κουβέντα μπορούμε να κάνουμε, εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι, βεβαίως. Απλά, άμα θες τώρα περαιτέρω ανάλυση, δεν μπορώ να κάνω τώρα. Δηλαδή για το Χατζησαφή, α πούμε, δεν μπορώ να πω πράγματα. Sorry, okay, τον έχω χάσει. Όχι, παιδί. Το θυμάμαι στο Πανιόνιο. Θέλω να πω ένα πράγμα, έτσι, γενικό. Η καλύτερη μεταγραφή που έχει κάνει ο Άρης τα τελευταία χρόνια είναι του Άγγελου. Δεν διαφωνώ. Το, δεν διαφωνώ σε αυτό. Στην Αριανή, όλοι που με ακούτε και Παοξίδε φυσικά. Γιατί και οι Παοξίδε είναι αυτοί που δουλέψαν πιο πολύ. Εγώ δεν ξέρω. Και χωρίς να ξέρω πράγματα για μέσα από την ομάδα, αυτό το οποίο ξέρω σίγουρα για τον Χαριστέα είναι ότι είναι και ένα εξαιρετικά καλό άνθρωπο και ένα πολύ ηθικό τύπο. Αυτό. Κάτι που δεν κυκλοφορεί πολύ στο ποδόσφαιρο, είναι η αλήθεια. Και αυτό και ξέρεις κάτι, έχει και το πρεστίζ το ανάλογο που χρειάζονταν ο Άγγελο. Ναι, okay. Το έλειπε. Okay. Okay. Ο Καρυπίδη αυτό του έλειπε. Και ο Καρυπίδης το βρήκε αυτό στο πρόσωπο του Άγγελου. Ναι. Εγώ πιστεύω αυτά τα δύο παιδιά θα κάνουν θαύματα. Άντε να δούμε. Δηλαδή πιστεύω, είμαι σίγουρος. Να δούμε. Λοιπόν, καλή επιτυχία και στη δικιά σας την ομάδα, κύριε. Και... Ω, τι πολιτισμός είναι αυτός. Μπράβο. Να σε ακούμε πιο συχνά εσένα. Έλα. Εντάξει. Έγινε. Έλα, γεια. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλά είμαστε εσείς. Γεια σας. Γεια σας. Καλά κι εγώ. Μπορώ να ρωτήσω μια χάρη από τους Παοξίδες που θα βγαίνουν στις εκπομπές του. Πάω και έτσι να λένε μια κουβέντα, να δανειστούμε μια ωραία τάκα και μην ξανακούσω και εσάς να πείτε τον κοντό κοντό. Εντάξει, ναι. Απαγορεύεται. Ναι. Ο κοντός είναι κοντός. Δεν θα του τίνε τα πράγματα. Ο σχολημένος Αυγουλονίτης, τι του έλεγε το ρίζο. Ποιον λέμε τώρα, ποιον λέμε όμως κοντό, λίγο μπερδεύτηκα τώρα. Τον κοντό ρε παιδί μου, ένας είναι ο κοντός. Γενικά. Ναι ρε παιδί μου, ένας είναι, εντάξει, είναι και αυτός όσο και να πάει. Θα είναι ξαφνικά που να ρίξει και ύψος, δεν ξέρεις τι γίνεται. Θαύματα γίνονται. Συμφωνείς όμως ότι οι περισσότεροι κοντοί έχουν θέμα με το τι είναι κοντοί. Είσαι, τα ξέρω. Να μην ξαναρωτήσω. Όχι. Okay. Εντάξει. Αρκετοί από αυτούς έχουν θέμα πάντως. Οι χοντροί δεν έχουν τέτοιο θέμα. Οι περισσότεροι. Αρκετοί από τους χοντρούς είναι πολύ χαλαροί. Οι κοντοί όμως οι περισσότεροι και ειδικά οι κοντές εκεί και αν δεν έχουν θέμα. Πολύ τους μένει, δεν ξέρω γιατί. Άστα, γι' αυτό είπα και εγώ. Κάθε παγκόσμιο που θα βγει να λέει αυτή τη δυνατάκα. Μην ξανακούσω να πει το κοντό κοντό. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Εντάξει. Αυτό τη ζητάω σαν χάρη από όλου του παγκόσμιου. Ωραία. Ευχαριστώ, ρε παιδιά. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Καλά απόγευμα. Yeah, yeah. Πάμε και στο τελευταίο, ορίστε. Πρώτο τελευταίο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Ο Κουέστα θα μπορούσε να παίξει center for με το ύψο που έχει. Νομίζω πω ναι. Στι κεφαλιέ θα ήταν πάρα πολύ καλό. Εγώ θα έλεγα τον. Καρυπίδη τον Ένιγκ να τον βάλει να το δοκιμάσει και φέτος θα βγούμε όχι δεύτερη που επικλειωμένες τον άτιμο 20, να το βάλω μάνας 20-25 γκολ το έγραψες έτσι χαλαρά έτσι κακώς τη Λάρισα με τη Βέρεια θα παίξουμε τώρα ας έρθει ο Άγιαξ ας έρθει η Ρεάλ με τη Βέρεια ρε παιδιά ντροπή
Ναι. Τώρα θα πάμε Μπαρτσελόνα και πάνω. Και νομίζω ότι κατάλαβες, και όλα αυτές οι ομάδες μόλις ακούσουν και να βρεθούν στο προπονητικό κέντρο του Βερμίου στα 3-5 πηγάδια, εκεί είναι που έρχονται. Όχι, τα χάρτας, δηλαδή, να σου λέει, μην το χάνουμε αυτή την ευκαιρία. Να ρωτήσουν το κλεωμένοι με ποιες ομάδες θέλουν να κάνουν φιλικά. Σε έρθει η Βαλένθια, σε έρθει η... έχει τόσες ομάδες, η Λίβερπουλ να έρθουν. Ναι. Τώρα με τη Βέρεια, ρε παιδιά, ολόκληρος Άρης τώρα. Ναι, σωστά. Επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Σωστά. Και το λιγότερο δεύτερη θα βγούμε. Όχι τέταρτη, άμα δούμε τρίτη είναι αποτυχία. Δεύτερη. Ναι, ρε, ο Μαδάρα κάνει σταυρός τώρα, σε παρακαλώ. Ας τα δούμε, ρε παιδιά. Γελάμε το κλεωμένοι. Μας κλέψανε 15-20 βαθμούς, λέει. Τον ακούω, ρε γαμόλου. Μπράβο. Και κάνει και τις συνθέσεις. Εκείνος είναι έξω, εκείνος είναι μέσα. Εννοείται, μα εκείνος. Εγώ να ήμουν έλεγχο, τον έπαιρνα για βοηθό. Σάρασα, θα έκανε τις ίδιες ο κλεωμένος. Έξω Ματίγια, έξω Ρος. Θα τους έβγαζε όλους. Τι να κάνεις, καλά έχει το καλαμπούρι. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σου, γεια σου. Καλό απόγευμα. Ορίστε, ναι, τελευταίος, ναι. Ναι, θυμάμαι που έβρισα. Μα ξέφυγες τώρα κι εσύ. Εντάξει. Εδώ ξυπνάμε, δεν κοιμόμαστε για να ακούμε τα πιλαράκια μας. Ναι. Προλίγουμε ένα Πετρουλάκι, τον ακούω χρόνια και βγήκε και έλεγε πάλι... δικαίωμά του είναι, εντάξει. Τι να κάνουμε. Άστο να πει την άποψή του. Δεν μπορεί να τον ακούμε. Λιγμένα ποτάμι. Είναι λίγο, λίγο από τώρα το μου. Πολύ τραβηγμένο. Όπως okay. Μιλάμε όλοι. Να πει και αυτός. Μας έχει πρίξει. Ο Άρης και ο Άρης. Θα πάμε αύριο να τον δώσουμε το πρωτάθλημα. Τελείωσε η χρονιά. του χρόνου πάλι. Έτσι, γιατί τι θέλει να δει. Όταν βγαίνει κλεωμένη χαμήλο νέτο. Θα μας πάει τα νεύρα. Όταν βγαίνει χαμήλο νέτο. Πάλι, κουραστήκαμε με αυτόν. Ο Άρης και ο Άρης και ο Άρης. Άντε δεν θα πάρω το χραδιό τώρα. Άντε ηρέμησε, εντάξει, όλα καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Λοιπόν, δεν έχει το κλεωμένο. Ο ψηλός και ο κλεωμένος δημιουργούνται τις εντάσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από το σκύλο σήμερα, χωρίς γάτο. Γιατί είχαμε την πρώτη προπόνηση στα 3-5 πηγάδια. Λοιπόν, διάλειμμα. Και επιστρέφουμε σε λίγο, βάζουμε το σοβαρό μας μανδύα. Έτσι, ακολουθεί ΠΑΟΚ 24, ενημερωτική εκπομπή. Εδώ, παρέα, μια μισή ώρα, όλα τα νέα του ΠΑΟΚ σοβαρά, όχι χαβαλέ. Έτσι, λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.